Με πολλές ειδήσεις, η συνέντευξη του Κώστα Σωτηρίου με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Ενώ ξεκινάμε ακριβώς με το τέλος της συνέντευξης, ξεκινάμε και το διαγωνισμό. Τα τρίποντα. Βασίλης Τολιόπουλος. Τον έχουμε συνηθίσει, Κώστα, με τα κόκκινα. Φοράει πράσινα σήμερα. Αυτή είναι η ερώτηση μετά. Αλλά έπιασε και βοριαδάκι, ελαφρύ βέβαια. Τον δυσκόλεψε από τον πρώτο σταθμό για να ευστοχίσει. Τα πρώτα δύο εύστοχα σουτ τριών πόντων από την κορυφή. Δεν έβαλε όμως την δίχρωμη. Από την άλλη πλευρά τώρα, ενώ μένουν 10 δευτερόλεπτα, έχει λίγο χρόνο ακόμα. 3, 2, 1, τέλος. 3 σουτ έβαλε. Εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και περνάμε μετά στην Κατερίνα Σπαθάρου. Και η σειρά της Κατερίνα Σπαθάρου. Από την Ίω, η αθλήτρια του Πανιωνίου. Εύστοχη στο πρώτο σου τριών πόντων. Πάει στην κορυφή τώρα. 2, 3. Έχει χρόνο. Και 2-5. Έχει 3 δευτερόλεπτα. Τελευταίο σουτ. Με 5 πόντους η Κατερίνα Σπαθάρου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Και τώρα ο Γιάννης Μπουρούσης. Εδώ ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Το είπαμε και στα παιχνίδια του τρίτου παραθύρου της FIBA. Έχουμε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο Γιάννη, που εξακολουθεί να βοηθάει την εθνική ομάδα, η οποία είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή της στο παγκόσμιο του 2019. Ήδη έχει 5 πόντους. Είναι γνωστό ότι είναι εύστοχος από τα 6,75. 6. Συνεχίζει, έχει χρόνο. 7. Άλλα 3. Και εδώ τελειώνει με 7 πόντους. Ότι αυτό το λίγο αεράκι, το οποίο κάνει πολύ ωραία τη βραδιά, το βοριαδάκι, το ελαφρύ, δυσχεραίνει το έργο των σουτέρ. Διότι έχουν μάθει σε κλειστά κήπεδα, αλλά έχουν έρθει στην Ερμούπολη που έχει αυτό το μικρό αεράκι. Τουλάχιστον δεν είναι νοτιάς για να έχουμε περισσότερη υγρασία. Βοηθάει τουλάχιστον ως προς αυτό. Είσαι ο γιος του ανέμου. Γιαννούλης Λαρετζάκης, κολλητός του Γιάννη Μπουρούση, με μεγάλη χρονιά στην ΑΕΚ, παίκτης Ευρωλίγκας αναμφίβολα, έκανε τεράστιες εμφανίσεις. Θα δούμε, έχει buy out, αν θα κάνει μεταγραφή φέτος ή όχι. Πάντως προβάρει τα πράσινα σήμερα. Σήμερα. Έχει 2 εύστοχα. Βάζει και τη δίχρωμη, έχει 4 πόντους τώρα. Έχει πολύ χρόνο ακόμα. Πέντε. Όταν ρωτήθηκε ο Βαγγέλης από τους πιτσιρικάδες εντός του Δημαρχείου, είπε ότι τα είδωλά του ήταν ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης. Και φτάνει με την δίχρωμη το Γιάννη Μπουρούση στους 7 πόντους. Και αυτός ισοπαλία λέει. Ισοπαλία αυτό λέει. Εβίνα Μάλτσι. Εβίνα Μάλτσι τώρα. Εδώ η αρχηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ των γυναικών. Θυμίζουμε τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην Τενερίφη. Η μεγάλη προσπάθεια, η νέα μεγάλη πρόκληση της εθνικής ομάδας μπάσκετ των γυναικών. Ξεκίνησε η Εβίνα.
Δεν ευστόχησε από τον πρώτο σταθμό. Να το πρώτο εύστοχο σου τριών πόντων. Και βάζει τη δίχρωμη για να πάει στους τρεις πόντους. Έχει και πολύ χρόνο, θα πάει και σε άλλη καριέρα. Τέσσερις οι πόντοι της τώρα και με τη δίχρωμη πάει στους έξι. Εφτά. Για να δούμε αν θα περάσει την πρώτη θέση. Τελευταίο σουτ, ναι, στους 9 πόντους. Τέλειωσε ο χρόνος της, αλλά πέρασε Μπουρούση, Κώστα και Λαρετζάκη. Πλάκα τους έκανε. Στα 40 φεύγα. Μεγάλη killer, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δικαιούμαι να το πω. Εντάξει. Δικαιούμαι να το πω. Έχει ακόμα λίγο. Για να φτάσει εκεί που είπες. Αλλά είναι μία από τις μεγάλες και γνήσιες killer του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φοβερή σκόρερ και παράδειγμα για τις πιτσιρίκες που ξεκινάνε τώρα τον μπάσκετ. Και από ό,τι φαίνεται ψάχνει ομάδα στην Ευρώπη την χρονιά μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Γιάννης Αθηναίου. Ένα γρήγορο πιστόλι, έβαλε τη δίχρωμη, έχει δύο πόντους. Από τον Άρη και αυτός free agent, Κώστα. Δεν έχει βρει συμβόλαιο ακόμα ο Γιάννης Αθηναίου. Βάζει τις δίχρωμες, έχασε τις άλλες προσπάθειες, έχει τέσσερις πόντους. Όπως πολλά παιδιά εδώ στη Σύρο δεν έχουν συμβόλαιο. Έχει βάλει τρεις δίχρωμες και έχει έξι πόντους. Και έχει αρκετό χρόνο, 8, 7, 7, βιάστηκα. Για να δούμε αν προλαβαίνει να περάσει στη δεύτερη θέση. Τελευταίο σουτ, όχι, στους 7, μαζί με Λαρετζάκη και Μπουρούση. Λοιπόν, επόμενος, μετά τον Γιάννη Αθηναίου, είναι ο Στράτος Περπέρογλου. Σειρά του Στράτου Περπέρογλου. Ένα, δύο, δύο, δύο εύστοχα σου μέχρι στιγμής για το Στράτο Περπέρογλου. Τρία. Με μεγάλη καριέρα σε μεγάλες ομάδες ιστορικές ο Στράτος Περπέρογλου. Από τους καλύτερους σουτέρ τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει παίξει και στους δύο αιωνίους, σε Πανιόνιο, σε μεγάλες ευρωπαϊκές Μπαρσελώνα. Ομάδες. Βεβαίως, Μπαρσελώνα, ήταν στο Ισραήλ τώρα. Μέσα, τέσσερα. Έμεινε χαμηλά σήμερα, δεν έβαλε τις δίχρωμες, σε αντίθεση με τον Γιάννη Αθηναίου. Εδώ χαμογελαστός. Είπαμε για Παπα-Νικολάου, αύριο περιμένουμε Ερτέλ, που είναι σίγουρος, ο Γάλλος διεθνής γκάρ της Μπαρτσελώνα. Γιώργος Μαγκιώρας, που έχει προκριθεί σε αυτό το διαγωνισμό, βάζει τη δίχρωμη από την ομάδα των ηλικίας κάτω των 19. Με δύο πόντους ο Γιάννης Μαγκιώρος και με 16 δευτερόλεπτα. Έχει δύο πόντους μέχρι τώρα. Λήξεις. Έμεινε χαμηλά κι αυτός. Μέχρι τώρα, Βαγγέλη, προηγείται η Εβίνα Μάλτσι. Ναι, αλλά θα έχουμε και μπαράζ γιατί, για να μάθουμε τον αντίπαλό της στον τελικό. Δεν έχουμε ολοκληρώσει βεβαίως τις συμμετοχές. Από τον ΟΠΑΠ, κύριος Πίτερ Ματεγιόφσκι. Έχει στυλ
αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Δεν μας πειράζει να τα βάζει, μας ενδιαφέρει να στηρίζει το μπάσκετ. Ή ο Πάπα ΑΕ. Δεν μας πειράζει, Βαγγέλη. Δεν είναι ο Δημήτρης Λαυρόπουλος, είναι ο κύριος Πίτερ Ματεγιόφσκι. Ένα χειροκρότημα για τον Πέτρο Ματεγιόφσκι και θα πάμε στην Ευαγγελία Μπαμπακά από την κατηγορία πρώτην ετών. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Πάμε και στην κατηγορία των γυναικών. Ευαγγελία Μπαμπακά. Το πρώτο εύστοχο σουτ, το δεύτερο. Από αυτό το σταθμό είναι πολύ καλή, έβαλε συνεχόμενα σουτ. Δεν τα κατάφερε με τις δίχρωμες, έχει 4 πόντους. 5. Αν βάλει τη δίχρωμη, όχι. Τελευταίο σουτ. Μένει στους 5 πόντους. Τα χειροκροτήματα από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες παίκτριες. Εδώ η Ευαγγελία Βαμακά. Και τώρα ο Αλέξης Κυρίτσης. Και άλλος free agent. Άλλος ένας free agent. Ελεύθερος δηλαδή προς υπογραφή. Ή άλλος ένας μπαμπάς. Και αυτό σωστό. Δεν έχει ευστοχήσει ακόμα. Έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Να εδώ σπάει το ρόδι. Και με τη δίχρωμη θα πάει στους 3 πόντους. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του ο Αλέξης Κυρίτσης. Τέλος χρόνου. Το τελευταίο σουτ δεν θα μετρήσει, μένει στους 3 πόντους. Σειρά για τον Δημήτρη Λαμπρόπουλο. Έχουμε τώρα τον τελευταίο. Και αυτός προκρίθηκε Δημήτρη Λαμπρόπουλο. Από το χθεσινό προκριματικό διαγωνισμό. Πού είσαι, Δημήτρη? Έτοιμος. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Ξεκινάει από την αριστερή πλευρά. Έχουμε την Ευτάλια στη δεύτερη θέση. Έχουμε την Ελίνα Μάτση. Πρώτο εύστοχο σουτ. Δεύτερο συνεχόμενο. Και με τη δίχρωμη πάει στους 4 πόντους. Έχει χρόνο, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. 5. 6. Έχει 6, προλαβαίνει. Αλλά είναι άστοχος. Μένει στους 6. Η δίχρωμη, όχι. Για να δούμε, έχει μερικά δευτερόλεπτα. 7. Μάλιστα. 7 η πόντη του. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 παίκτες με 7 και 1 με 9. Είναι η Εμπίνα Μάλτση. Ο τελικός θα γίνει, παρακαλώ πολύ, με 30 δευτερόλεπτα. Για να επιστρέψουμε το χρόνο. Ο χρόνος που θα έχουν οι φιναλίστοι είναι 30 δευτερόλεπτα. Και 30 δευτερόλεπτα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Γιαννούλης Λαρετζάκης, με 7, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Γιαννούλης Λαρετζάκης, έτοιμος, με 7. Ένα, δύο, τρία, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που είχε 7 πόντους τον πρώτο γύρο, ξεκινάει και πάλι την προσπάθειά του. Βάζει την δίχρωμη, 2. 3. Πρέπει να βγει ο διεκτής από τους 4 πρώτους λεφτά για να παίξουν στο τελικό με την Ελίνα Μάρτση.
μένει στους τρεις πόντους, έχει χρόνο για ένα σούτ ακόμα και για τη δίχρωμη. 5. Ο Γιάννης Αθηναίου επίσης με 7 πόντους από τον πρώτο γύρο. Για να μάθουμε τον παίκτη που θα αντιμετωπίσει τη Μάρτση στον τελικό. Ο Αθηναίου στο πρώτο εύστοχο σουτ, δεύτερο συνεχόμενο και με τη δίχρωμη έχει 4 πόντους. Βάζει 5, βάζει υποψηφιότητα για να είναι στον τελικό. 6. Έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα. 7. Και η δίχρωμη, όχι τώρα. 7 όσους έβαλε στον πρώτο γύρο. 2-1, τέλος χρόνου με τη δίχρωμη. 7 πόντους όσους και στον πρώτο γύρο. Νάτος εδώ ο Γιάννης Αθηναίου. Δημήτρης Λαμπρόπουλος αρχίζει και αυτός προσπάθειά του, επίσης με 7 πόντους από τον πρώτο γύρο. 1 εύστοχο. 2. Έχασε τη δίχρωμη από την κορφή της ρακέτας. 3 πόντοι. Και η δίχρωμη που μετράει για 2 στους 5 πόντους τώρα. Παθηναίο έχει 7. Έχει ακόμα 3 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει ένα σουτ ακόμα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνει τον Αθηναίο. 6. Είναι εκτός. Άρα ή Αθηναίου ή Μπουρούση στον τελικό με τη Μάρτση. Και ο Μπουρούση ξεκινάει τώρα. Γι' αυτό είχε 7 στον προκριματικό γύρο. Μπουρούση λοιπόν. Εύστοχο στο πρώτο. Βάζει τη δίχρωμη. 3 η πόντη του. 4. Έχασε τη δίχρωμη εδώ. Έξι. Πρέπει να βάλει άλλο ένα τουλάχιστον. Η δίχρωμη αστόχησε. Είναι ο Αθηναίου. Στον τελικό. Παρότι ξεκίνησε καλά ο Μπουρούσης, δεν ολοκλήρωσε ανάλογα την προσπάθεια. Ο Γιάννης Αθηναίου με την Εβίνα Μάλτση στον τελικό του διαγωνισμού των τριπόντων. Τώρα μη είσαι ζεστός όπως λέει ο Γιαννούλης. 1, 2, 3, πάμε! Αθηναίου ξεκινάει στον τελικό. Τελικός με 30 δευτερόλεπτα. Δεν έβαλε καμία μπάλα από τον πρώτο σταθμό. Τώρα είναι το πρώτο του εύστοχο σουτ. Δύο. Τρία. Εάν μέτρησε το τελευταίο. Δύο, δεν μέτρησε το τελευταίο. Μένει στους 2 πόντους. Πήγε να δώσει συγχαρητήρια στην Εβίνα πριν ξεκινήσει η Εβίνα τη δική της προσπάθεια. Δεν τα δέχτηκε η Μάλτση. Θέλει να σιγουρευτεί. Εδώ η αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ των γυναικών. Πρώτο εύστοχο σουτ. Και η δίχρωμη έχει ήδη 3 πρώτους. Είναι νικήτρια. 2 είχε ο Αθηναίου. Δεν θα κάνει τις άλλες προσπάθειες. Θα τις κάνει. Αυτό ζητάει ο Μάικ Βουντεδάκης. Όχι λέει η Μάλτση. Έχω νικήσει ήδη. Κάνει ένα σουτάκι τώρα. Για το τυπικό της ιστορίας. 6.75. Έχασε τον... Έχασε χρόνο αφού σταμάτησε και το ξανασκέφτηκε. 4 τώρα. Δεν θα κάνει άλλο σουτ. Είναι η μεγάλη νικήτρια στον διαγωνισμό. Νίκησε όλους τους άντρες. Εβίνα Μάλτση. Και την Ευαγγελία Βαμβακά που επίσης είχε πάρει μέρος. Εδώ η Εβίνα Μάλτση. Γεννημένη στις 30 Δεκεμβρίου του 1978. Γεια σας και να τη μεγαλώσεις. Το λέω αυτό Κώστα επειδή νωρίτερα είπαμε θέλει λίγο καιρό ακόμα για τα 40, έτσι. Την έκανα εγώ πριν την ώρα της 40 ακριβώς. Και την ομάδα U19 να έρθουν να μπουν μέσα.
Η U19 στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σωτηρίου. Είμαστε με την Εβίνα Μάλτζη, η οποία πήρε το βραβείο στο διαγωνισμό τριπόντων των ανδρών. Συγχαρητήρια. Του έκανε πλάκα, όπως είπα. Όχι των ανδρών, εντάξει, ήταν μεικτό, να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει. Επίσης, όρις. Ήταν παίκτες Ευρωλίγκας, αλλά έβαλες περισσότερα και μάλιστα στο τέλος δεν σούταρες και αυτά που έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι το fair play είναι να μη σουτάρω. Μετά σκέφτηκα ότι το fair play είναι να σουτάρω, να τελειώσω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Να πω, να το αφαιρώσω στον Άγγελο το Τσίκλιρα, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε μαζί προπόνηση σουτ και νομίζω αυτό το αξίζει δικαιωματικά. Τίποτα, είναι μια γιορτή. Όλα καλά. Λοιπόν, σωματικά δεν έχεις αλλάξει. Ενθύμιο. Ενθύμιο. Και έχεις πολλά ενθύμια, είναι γεμάτη η τροπεοθήκη σου. Σωματικά δεν έχεις αλλάξει. Τα χρόνια δεν παίρνανε από πάνω σου. Είσαι free agent. Από ό,τι καταλαβαίνω, πιο πολύ προς το εξωτερικό κοιτάζεις. Πόσα χρόνια ακόμα? Όσο πάει, παιδιά, όσο πάει, όσο αντέχω. Να με έχει ο Θεός καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Τα μυαλά στη θέση τους και ξέρετε πολύ καλά όλοι πόσο αγαπώ αυτό που κάνω. Μακάρι να πες μου για πάντα, αλλά δεν γίνεται. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό το καλοκαίρι είναι βεβαρημένο, δηλαδή λίγες μέρες ξεκούραση και από πότε αρχίζεις? Ναι, λίγες μέρες ξεκούραση για να αναλάβει το σώμα και ξεκινάς με κομμάτια αποκατάσταση αρχικά και μετά μπαίνεις προετοιμασία. Όπως όλοι γνωρίζετε, έχουμε ένα παγκόσμιο με την Εθνική Γυναικών μπροστά μας. Είμαι ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η καλύτερη ανάμνηση από τη θητεία στον Ολυμπιακό και η πιο δύσκολη στιγμή? Καλύτερη ανάμνηση, σίγουρα η κατάκτηση των τεσσάρων τροπέων που έχουμε πάρει. Η πιο δύσκολη ήταν κάθε φορά που αποκλειόμασταν στην Ευρώπη. Αλλά κάθε φορά κάναμε το βήμα παραπάνω. Όλα καλά, όλα θετικά. Συνεχίζουμε. Ήδη Στέλλα Καλτσίδου έχει υπογράψει στο εξωτερικό. Εσύ μάλλον οδεύεις προς τα εκεί. Εκτιμάς ότι ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα του μπάσκετ γυναικών θα είναι πιο υψηλός φέτος? Θα κλείσει λίγο η ψαλίδα? Νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρώσει όλες τις ομάδες τα ρόστερ τους, οπότε δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση επί αυτού. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τη θέση του στην Ευρωλίγα και αυτό πάλι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κλείσει την ψαλίδα σε ό,τι αφορά την απόκληση που έχει με την Ευρώπη. Και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είναι πολύ ευχάριστο που ακολουθούν και άλλες ομάδες, όπως η Λευκάδα. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλες, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε το μπάσκετ γυναικών εκεί που του αρμόζει. Άρα αυτό που λένε και στην Αμερική, no hard feelings, που φεύγεις από τον Ολυμπιακό? Όχι καθόλου, ίσα ίσα. Παιδιά, όλα είναι θέμα project. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αναπροσαρμόζεται. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Μπορεί να ξαναβρεθούμε στο μέλλον. Άλλωστε πιτσιρίκα είσαι. Αλίμονο. Δεν θα παίξω άλλα 10 χρόνια. Ευχόμαστε καλύτερα. Πρέπει να βελτιωθώ. Σωστά. Αυτό θα πει 30, 40, 50, Κώστα.